Ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Και θα σας κάνω μια ερώτηση που έκανα πρόσφατα και στο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος σε συνέντευξη που μας παραχώρησε εδώ στο Earth News. Κάποιοι πολίτες λένε, εφόσον το Κομμουνιστικό Κόμμα τάσεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θα πρέπει να το ενισχύσουμε? Μήπως πηγαίνει χαμένη η ψήφος? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι όντως μια πολύ καλή ερώτηση, πρέπει να απαντηθεί και θα ξεκινήσω ως εξής. Ποιο είναι το διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το κοινό μας σπίτι, σύμφωνα με εμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κέντρο συντονισμού της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στην Ελλάδα. Εκεί πέρα ψηφίζονται οι οδηγίες που μετά ενσωματώνονται στο Εθνικό Δίκαιο. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στην Ελληνική Βουλή φέτος και τα προηγούμενα χρόνια το 80% των νομοθετημάτων που έρχονται προς ψήφιση είναι ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών. Αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες ψηφίζονται στο Ευρωκοινοβούλιο από όλα τα κόμματα της χώρας μας που εκπροσωπούνται εκεί, σχεδόν σε συμφωνία, παρά την αντιπαράθεση που ακούσαμε πριν. Έχουμε πάνω από 90% συμφωνία ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε πάνω από 75% ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πάνω από 55% Ελληνική Λύση Νέα Δημοκρατία να ψηφίζουν με τον ίδιο τρόπο, να υπερψηφίζουν οδηγίες που μετά έρχονται και ενσωματώνονται στο Εθνικό Δίκαιο. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, εμείς λέμε ότι ό,τι ταλαιπωρεί σήμερα τον κόσμο, είτε αυτό είναι η καθημερινότητα που αντιμετωπίζει με την απίστευτη ακρίβεια, που δεν είναι μόνο η αβάσταχτη έμεση φόρη, είναι η χαμηλή μισθή, είναι οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας που έχουν μειώσει τον ίδιο το μισθό, η μισθή είναι καθυλωμένη σε επίπεδα του 10 και του 11. Άρα αυτά τα πράγματα συμβάλλουν στη δυσφορία, στην απίστευτη πίεση που νιώθει το λαϊκό νοικοκυριό να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρεώνουμε και την νομοθεσία για τα λόμπι που ψηφίσαν όλα τα κόμματα. Θυμάστε το σκάνδαλο για το Qatargate. Αν ο πολίτης ψηφίσει το κομμάτι. Ναι, λίγο, ένα λεπτό. Την κοινή αγροτική πολιτική που ταλαιπωρεί τους αγρότες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είδαμε φέτος τις κινητοποιήσεις τους. Εκεί οφείλεται οι αλλαγές που βλέπουμε στα εργασιακά, στο ασφαλιστικό. Ό,τι ταλαιπωρεί, ό,τι πραγματικά καταδυναστεύει τις ζωές όλων μας, την υγεία, τη διάλυση της δημόσιας υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας. Λέμε λοιπόν ότι ο κόσμος πρέπει να πάει στις κάλπες, να πάει στις κάλπες και να ψηφίσει με κριτήριο την καθημερινότητά του και τις ανάγκες του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλει απέναντι τον πραγματικό αντίπαλο. Και αυτός ο αντίπαλος είναι όλα τα κόμματα που έχουν στηρίξει μέχρι σήμερα αυτές τις πολιτικές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με ένα πολύ πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο Ευρωκοινοβούλιο. Είτε ως αντιπολίτευση. Τι θα κερδίσει ο Έλληνας πολίτης? Ένα πιο ισχυρό, ακριβώς. Ενισχύοντας λοιπόν το ΚΚΕ, παίρνουμε μία ξεκάθαρη στάση απέναντι, ισχυροποιούμε τον πόλο εκείνο, το κόμμα εκείνο, που αντιτίθεται σε όλες αυτές τις πολιτικές, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ισχυροποιηθεί ο πόλος αυτός, το κόμμα αυτό, ώστε να είναι δυνατό και εκεί που ψηφίζονται αυτές οι πολιτικές, αλλά μάλιστα, και να δυναμώσει και στο δρόμο, λοιπόν, όπου αντιμετωπίζονται και ανατρέπονται αυτές οι πολιτικές.